Λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο έχει γίνει επίμαχο μέσα στη μεταλλική κοινότητα ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα μέσα στην black metal κοινότητα και αφορά το συγκεκριμένο film, η συγκεκριμένη ταινία που βγήκε το 2018, 2 χρόνια πιο πριν από, 3 χρόνια πια πιο πριν από σήμερα. Μιλάω για το λεγόμενο film Lords of Chaos. Λοιπόν, έχω αναφερθεί που σε κάποια σημεία σε κάποια βίντεο πάνω στο συγκεκριμένο film, αλλά εδώ ήθελα να αφιερώσω όσον αφορά το συγκεκριμένο βίντεο, να αναφέρω και τη γνώμη μου για την ταινία. Αμήν τι άλλο, όμως θα πρέπει να κάνω και μία ενίξη επάνω στο βιβλίο που προηγήθηκε, το λεγόμενο Lords of Chaos, πάνω στο οποίο βέβαια ίσως η ταινία πήρε κάποια στοιχεία, πήρε το όνομα από το βιβλίο, αλλά πέρα από αυτό δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ ταινίας και βιβλίου. Επομένως θα μιλήσω τόσο για το βιβλίο όσο και για την ταινία. Λοιπόν, πρωτού πω στο θέμα της ταινίας, να πω κάποια λόγια για το συγκεκριμένο βιβλίο, Lords of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground. Το βιβλίο αυτό βασικά, το οποίο το διαβάζεται από αρκετούς black metalάδες ανά τον κόσμο και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο λοιπόν αυτό βιβλίο γράφτηκε από 2 συγγραφείς, από τον Μιχαήλ Μόινιχαν και από τον Ντίρικα Σότερλιντ. Ο Ντίρικ Σότερλιντ, από ό,τι καταλαβαίνω, πρόκειται για κάποιον Νορβηγό δημοσιογράφο. Ο Μιχάηλ όμως Μόινιχαν, αν διαβάζω σωστά το όνομά του, έχει ασχοληθεί και αυτός με τη δημοσιογραφία, είναι Αμερικάνος, αλλά εδώ πέρα πρέπει να υποθεί και πρέπει να είναι γνωστό σε όποιον διαβάζει το βιβλίο ότι ο Μιχάηλ Μοίνιχαν ανήκει στις λεγόμενες ακροδεξίες δυνάμεις των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στις φιλοναζιστικές δυνάμεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο τύπος είναι φιλοναζί. Okay. Κάποιοι λένε ότι ο Μιχάηλ Μοίνιχαν έχει αλλάξει το τελευταίο καιρό τις ιδέες του, αλλά όταν γράφηκε το βιβλίο, ο άνθρωπος και ο τύπος είχε ακόμα φιλοναζιστικές απόψεις και ιδέες και αυτό φαίνεται συνήθως έμεσα, αλλά μερικές φορές και άμεσα μέσα από το βιβλίο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το βιβλίο, εάν και ξεκινάει αρκετά καλά και θέλει να αναλύσει την όλη έννοια πού στηρίζεται το black metal και ιδιαίτερα το νορβηγικό black metal επάνω στη μισανθρωπία, στο σατανισμό και μερικές φορές δυστυχώς κατά τη δική μου γνώμη και στον νεοναζισμό και ρατσισμό. Παρ' όλα αυτά κάνει πολύ περισσότερο focus επάνω στο θέμα του νεοναζισμού. Οι συγγραφείς φαίνεται ότι σε ένα σημείο θέλουν να ταυτίσουν τους νεοναζί με τους black metalάδες. Και ίσως σε ένα σημείο και το περνάνε και το λένε κιόλας ότι θα ήθελα να, ίσως ο σκοπός, ίσως ο κρυφός σκοπός του Μουίνιχαν ήταν να, ξέροντας ότι αυτό το βιβλίο θα διαβαστεί από black metalάδες κυρίως και από άλλους μεταλλάδες, ίσως να τους δώσει διάφορα ενάψματα να ασχοληθούν με τον νεοναζισμό. Αμήν τι άλλο, δίνουν πολύ περισσότερο βήμα από ό,τι θα έπρεπε κατά τη δική μου γνώμη στον Βαρκ Βίκερνες, δηλαδή και ιδιαίτερα για τις ναζιστικές του ιδέες, όσο επίσης και στον Χέντρικ Μόμπους, τον ηγέτη δηλαδή των καθαρά νεοναζί γερμανών black metalάδων Absurd. Λοιπόν, και δίνουν βήμα σε όλο αυτό το θέμα του NSBM, του νεοναζιστικού εθνικοσοσιαλιστικού black metal. Τώρα, βέβαια, για να είμαστε αληθινοί, δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, υπάρχει πρόβλημα νεοναζισμού σε ένα μεγάλο κομμάτι της black metal σκηνής. Είτε αυτή είναι η νορβηγική σκηνή, είτε είναι η σουηδική σκηνή, η φιλανδική σκηνή, η πολωνική, η ουκρανική σκηνή του black metal, η γαλλική σκηνή του black metal ή η αμερικανική σκηνή του black metal και δυστυχώς το βλέπουμε δυστυχώς και στην Ελλάδα, όπου στην Ελλάδα ναι, μεν έχουμε την πολύ καλή ελληνική black metal σκηνή, η οποία συνήθως δεν έχει σχέση με το NSBM, αλλά υπάρχει στην Ελλάδα από πίσω στο underground, στο μεταλλικό underground και μια αρκετά μεγάλη NSBM νεοναζιστική black metal σκηνή.
με συγκροτήματα για παράδειγμα όπως Legion of Doom, και δεν μιλάω μόνο για, για το συγκρότημα του Germany από τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, που μιλάμε για ακόμα και για πιο νεοναζιστικά συγκροτήματα, ή όπως για παράδειγμα το συγκρότημα Der Strummer και τα λοιπά, που είναι ελληνικά συγκροτήματα, Black Metal Morphies, NSBM. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω. Το βιβλίο λοιπόν έχει καλές πληροφορίες ως ένα σημείο, αλλά πρέπει κάποιος να γνωρίζει ότι επειδή ο συγγραφέας έχει φιλοναζιστικές ιδέες, προσπάθησε πολύ περισσότερο να δώσει έναυσμα σε αυτή τη σύγκριση μεταξύ νεοναζισμού και black metal. Και λέω πάλι ότι δυστυχώς η black metal σκηνή έχει αρκετά φιλοναζισμό μέσα της. Κρύβει νεοναζισμό μέσα της. Δεν μπορούμε, δυστυχώς. Το θέμα είναι γιατί. Ένας λόγος είναι ότι επειδή και καλά θέλουν να το παίξουν evil, κακοί, και επομένως ο ναζισμός έχει ταυτιστεί στο δυτικό κόσμο με το απόλυτο κακό, επομένως όπως ταυτίζονται με τον ηλίθιο σατανισμό, έτσι ταυτίζονται και με τον νεοναζισμό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το θέμα ότι το black metal, έτσι όπως ξεκίνησε τουλάχιστον μέσα από την Νορβηγία, το δεύτερο κύμα του black metal, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έχει βάσεις, να το πω και αλλιώς, η νορβηγική κοινωνία δεν έχει ξεπεράσει τα φαντάσματα του παρελθόντος. Όπως και επίσης και η λεγόμενη σκανδιναβική κοινωνία. Ναι, μεν στην Νορβηγία δεν ήταν με καλό μάτι τον ηγέτη τους, τότε τον εθνικοσοσιαλιστή ηγέτη τους που ταυτίστηκε με τους Ναζί κατά την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τον οποίο τον κρεμάσαν ως προδότη μετέπειτα. Όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, ένα μεγάλο κομμάτι της συντηρητικής νορβηγικής κοινωνίας, χωρίς να θέλουν να το πούνε αυτό ίσως ανοιχτά, κάτω το τραπέζι δεν έβλεπαν τον ναζισμό πάντα ως κάτι το εντελώς το αρνητικό. Δεν έβλεπαν το ίδιο ισχύει για Σουηδία, το ίδιο ισχύει και για Φιλανδία. Σκέτος τώρα αν αυτά τα κράτη σήμερα θέλουν να το παίξουν ότι είναι τα πλήρως liberal κράτη της Ευρώπης. Δεν έχουν ξεπεράσει τα φαντάσματα του παρελθόντος και μερικές φορές μάλιστα στους πιο extreme liberals θα βρείτε ότι υπάρχει από πίσω ρίζα μερικές φορές ναζισμού ή φασισμού. Υπάρχει και αυτό, είναι δυστυχώς. Αυτά είναι, δηλαδή όποιος θέλει να αποδείξει τόσο πολύ ότι είναι τόσο liberal και το πάει τόσο στο extreme liberal και στην extreme αριστερά, ψάξτε λίγο, ίσως θα βρείτε μερικές φορές ότι από πίσω υπάρχει παρελθόν ναζιστικό ή φασιστικό. Και ως ένα σημείο, για παράδειγμα, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Βάργ Βίκενενς έγινε ναζί από το πουθενά. Κάποιοι λένε ότι ο πατέρας του, αν και δεν του άρεσε και δεν ήθελε να μιλήσει για αυτό, ο πατέρας του, βέβαια δεν είχαν καλές σχέσεις με τον πατέρα του, είχε έναν κρυφό ναζισμό, χωρίς να το θέλει να φιλοναζισμό, χωρίς να το θέλει να το παραδεχτεί. Η μητέρα του επίσης, και αυτή φαίνεται να έχει σχέσεις με φιλοναζισμό, ασχέτως αν και αυτή επίσης δεν θέλει να το παραδεχτεί. Δηλαδή δεν μεγάλωσε από το πουθενά ο Βάρκ με ρατσιστικές και νεοναζιστικές ιδέες, δική μου θέση. Βέβαια, σε ένα σημείο δεν είναι μόνο ο Βάργ. Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των Μάιχεμ είχαν φιλοναζιστικές ιδέες. Τώρα, το κάνανε αυτό έχοντας πραγματικά την ιδεολογία την ναζιστική, επειδή και καβαλά ήταν να το παίξουν κακοί. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Ιστερ, ο Ευρώνημος, ήταν φανατικός κομμουνιστής και μάλιστα της αλβανικής πλευράς της φανατικής εξτρεμιστικής του κομμουνισμού, του Χότζα, του Ευρεχότζα και του Σταλινισμού. Okay. Και κάποιοι θέλουν να σου πούνε ότι μήπως πίσω από τη δολοφονία του Ευρώνημος από τον Βάργ παίζουν και οι πολιτικές τους διαφορές, αν και νομίζω ότι αυτό δεν ήταν τόσο πολύ το θέμα. Όπως θα ασχοληθώ και σε λίγο και με την ταινία, το θέμα ήταν άλλο. Okay. Γι' αυτό, εγώ δεν έχω πρόβλημα ο κόσμος να διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, μόνο με προσοχή, ξέροντας ότι το βιβλίο αυτό έχει από πίσω του γραμμή φιλοναζιστική, την οποία κάποιος πρέπει να την γνωρίζει έτσι ώστε να μην πέσει στην παγίδα και να πάρει τα καλά στοιχεία αυτού του βιβλίου
τα οποία είναι όντως φαίνεται μερικές φορές ως ένα σημείο το βιβλίο θέλει ίσως να παρουσιάσει ρομαντικά τον δολοφόνο και νεοναζί Χέντρικ Μόμπους, τον Absurd, τον νεοναζί Absurd, ήθελε να παρουσιάσει ίσως ρομαντικά τον Βάρκ. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, το ίδιο το βιβλίο παρουσιάζει και όλες και τις πτυχές του Βάρκ, όσον αφορά τον Βάρκ, να μιλάμε τον Βάρκ, όπου μιλάμε για μια προσωπικότητα που έχει τα χαρίσματά της στα μουσικά, από την άλλη πλευρά είναι ένας τύπος ο οποίος αλλάζει ιδέες από εδώ και από εκεί, με συγκεκριμένα ψυχολογικά προβλήματα, και αυτό φαίνεται και διαμέσου από το βιβλίο. Τώρα, αυτό όσον αφορά το Lord of Chaos, όσον αφορά το βιβλίο, μην τι άλλο, γιατί ονομάστηκε Lords of Chaos, έχει κάποια σχέση, λέει, στο τέλος του βιβλίου υπάρχει μια αναφορά για μια ομάδα νεαρών Αμερικάνων παιδιών που άρχισαν να κάνουν δολοφονίες και εμπρισμούς. Δεν είχαν σχέση με το black metal, δεν είχαν σχέση με τον ναζισμό, αν και ήταν ίσως είχαν και ρατσιστικές ιδέες, η οποία αυτή η ομάδα ήταν σε ένα είδος cult, τελικά πιάστηκαν και τα λοιπά. Αυτοί αποκαλούσαν τους αυτούς τους Lords of Chaos και από εκεί και μετέπειτα, από ό,τι φαίνεται, οι συγγραφείς φόρεσαν τον τίτλο αυτόν στο βιβλίο, στο όλο θέμα του black metal, της black metal σκηνής, και από εκεί μετέπειτα η ταινία που έγινε μετέπειτα μετονομάστηκε ως Lords of Chaos. Okay, τώρα. Πάμε όμως να μιλήσουμε για το βασικό θέμα που είναι η ταινία. Πολλοί black metalάδες θύχτηκαν με την ταινία. Και πάλι λέω, το βιβλίο και η ταινία δεν έχουν τόσο άμεση σχέση το ένα με το άλλο. Ναι, μεν το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία των Mayhem. Okay, αλλά δεν είναι μόνο η Mayhem. Η ταινία από την άλλη πλευρά είναι μόνο η ιστορία γύρω από τους Mayhem. Λοιπόν, κάποιοι black metalάδες θύχτηκαν. Βλέπω ότι αρκετοί μάλιστα black metalάδες θύχτηκαν. Το θέμα είναι γιατί θύχτηκαν. Γιατί η ταινία, αν μην τι άλλο, αν και δεν συμβαδίζει πάντα με ό,τι πραγματικά έγινε, και το λένε μάλιστα η ταινία, δεν το κρύβει, ξεκινάει λέγοντας ότι βασίζεται σε αλήθειες και ψέματα, αν μην τι άλλο όμως η ταινία, αυτά που δείχνει προς τα έξω, πάνω κάτω δίνει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από αυτά που ήδη γνωρίζαμε όσοι ασχολούμαστε με τη metal μουσική γενικότερα και με το black metal συγκεκριμένα. Δεν δείχνει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Κάποιοι ίσως θέχτηκαν από τους, αυτό που λέγεται, από τους ελιτιστές black metalάδες, γιατί και καλά το black metal πρέπει να είναι μόνο για τους λίγους. Μόνο για τους ελιτιστές, και πώς είναι δυνατόν μια liberal γραμμή όπως το Vice να κάνει μια τέτοια ταινία. Και να δείχνει τους Mayhem και το black metal στις μάζες. Okay, αλλά αυτός είναι καθαρός ελιτισμός. Άλλοι θύχτηκαν γιατί και καλά, λέει, η ταινία θέλει να προβάλλει τον Ευρώνημους σαν το καλό παιδί και τον Βάρκ σαν το κακό παιδί. Εδώ πέρα θα κάνω μια ένσταση. Η ταινία δεν δείχνει τόσο πολύ τον Ευρώνημους σαν το καλό παιδί της υπόθεσης. Τουναντίον. Αν προσέξει κανείς την ταινία και τη δει χωρίς παροπίδες, θα δει ότι και ο Ευρώνημους, ο Όιστερ, παρουσιάζεται ως προβληματική προσωπικότητα. Παρουσιάζεται σαν εκείνος που έσπρωξε τον Dead στην αυτοκτονία. Αν και όλοι ξέραμε ότι πάνω κάτω ο Dead κάποια στιγμή θα αυτοκτονούσε. Επίσης, η ταινία δείχνει αρκετά ξεκάθαρα ότι ο Ευρώνημους ήταν εκείνος ο οποίος έφερε τον Βάρκ να γίνει αυτός που είναι. Δηλαδή, με την έννοια ότι ο Βάρκ ίσως ήταν το συνεσταλμένο παιδί που, εάν κάποιος τον έκανε αυτόν που τον έκανε, είναι ο Ευρώνημος. Το φταίξιμο είναι πάνω στον Ευρώνημος. Επίσης, η ταινία δείχνει πολύ πάλι ξεκάθαρο ότι ο Ευρώνημος ήταν, όπως λέει και ο Βάρκ, ένας φαφλατάς. Δηλαδή, έσπρωχνε τον κόσμο να κάνει ακραίες πράξεις. Ήταν ο ίδιος και καλά ο πιο ακραίος της ηγέτης της black metal νορβηγικής σκηνής. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν ήταν τόσο αληθινός ακόμα και με τα δικά του κριτήρια. Ήταν αυτό που λέμε ένας poser. Το δείχνει αυτό η ταινία. Και ίσως και γι' αυτό βγάζει και το μίσος του Βάρκ
επάνω στον Ευρώνυμος. Από την άλλη πλευρά δείχνει και τον Βάργκ επίσης με το πρόσωπο που του αρμόζει. Ότι και ο Βάργκ είχε τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα. Αν μη τι άλλο μεταξύ μας, όσο και αν μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική των Mayhem, μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του Black Metal και μου αρέσει επίσης και πάρα πολύ και η μουσική του Burzum. Δεν κρύβω να πω ότι αυτά τα άτομα, σαν προσωπικότητες, δεν μιλάω σαν μουσικούς, σαν προσωπικότητες, ο Hellhammer, ο Euronymous, ο Varg και τα άλλα μέλη από τους Emperor, ο Bard, Aethon Faust, ο άλλος δολοφόνος. Όλοι αυτοί οι τύποι, ο Dead, όλοι αυτοί οι τύποι είχαν χοντρά ψυχολογικά προβλήματα. Και αυτό φαίνεται και στην ταινία. Ή οι τύποι θέλαν τόσο πολύ να κάνουν την επανάστασή τους, που τελικά άρχισαν να πιστεύουν στα ψέματα ή στην ψεύτικη εικόνα του κακού που ήθελαν να πουλήσουν και τελικά ανέλαβαν το ρόλο που έπρεπε να παίξουν και καλά ως κακοί, να το κάνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα, η ταινία προς το τέλος, και αυτό ίσως ενοχλεί κάποιους, είναι ότι δείχνει καλά ότι ο Ευρώνυμος στο τέλος της ζωής του πριν δολοφονηθεί από τον Βάργκ και καλά έκανε ένα είδος μετάνοιας. Εκεί ίσως κάποιοι συγχύονται και νευριάζουν. Πράγμα που δεν το ξέρουμε. Και εγώ θα σας πω ότι ο Ευρώνυμος ήταν προβληματικός και παρέμεινε προβληματικός μέχρι και το τέλος της ζωής του. Αυτό δεν δικαιολογεί τον Βάργκ. Και μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ δεν πιστεύω τις βλακίες του Βάρκ που λέει ότι το δολοφόνιο ότι έφαγε τον Ευρώνυμος μόνο και μόνο σε αυτοάμυνα. Κανείς δεν μαχαιρώνει κάποιον 30 και φορές όλο το σώμα και ιδιαίτερα στην πλάτη μόνο από αυτοάμυνα. Ας μην τρελαινόμαστε. Μην τι άλλο φαίνεται ότι ήταν σχεδιασμένο το σχέδιο του Βάρκ να πάει να δολοφονήσει τον Ευρώνυμος εξ αρχής. Τώρα, εάν ο Ευρώνυμος ήθελε και αυτός να φάει τον Βάρκ, και αυτό μπορεί να ισχύει. Και αυτό μπορεί να ισχύει από πιο πριν, εννοώ. Okay. Τώρα, το θέμα επιπλέον είναι ότι η ταινία, βέβαια τα μέλη των Mayhem, σου είπανε, κοίτα να δεις, η ταινία δεν μας άρεσε, δεν έχουμε καμία σχέση με την ταινία και αυτό πιάνονται κάποιοι black metal άδες και σου λένε, ναι, όλη η μουσική της black metal κοινότητας, είτε είναι Dark Throne, είτε είναι ο Varg, αμήν τι άλλο, είτε είναι η Mayhem, είναι εναντίον της ταινίας. Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως οι black metal μουσικοί θέλουν να κρατάνε το status που να είναι καλοί στους ελιτιστές. Αν μη τι άλλο, μπορεί μεν οι Mayhem να βγήκαν να μιλήσουν αντίον της ταινίας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μας λένε οι Mayhem, όπως η σημερινή Mayhem, όπως για παράδειγμα ο Ατίλα, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος των Mayhem, ο σημερινός τραγουδιστής, ο Ατίλα, ο γιος του, παίζει τον ίδιο τον πατέρα του, τον ρόλο του πατέρα του, βέβαια σε μία μόνο σκηνή, αλλά παίζει τον πατέρα του στην ταινία. Και ο Ατίλα το ήξερε αυτό. Δεν είπε στο γιο του μην παίξει στην ταινία. Επομένως, ήξεραν πάνω κάτω τι θα υπάρχει στην ταινία. Δεν είναι τόσο εντελώς out of the blue. Δεύτερον, αυτός που ο director της ταινίας, ο σκηνοθέτης, ο Τζόνας Ακερλουντ, αν μη τι άλλο, δεν είναι ένας άνθρωπος ξένος από τη metal μουσική και ξένος από το black metal. Ο άνθρωπος είναι Σουηδός που είχε παίξει στους Bathory. Επομένως, μην τρελαινόμαστε. Δεν είναι ότι δεν ήξερε τι παίζεται μέσα στο black metal. Δεν είναι άτομο εκτός του black metal. Τώρα, κάτι άλλο που τσάντισε πάρα πολύ τον Βάρκ, και εγώ το χάρηκα με όλη μου τη χαρά, είναι ότι, και νομίζω το κάνανε και επίτηδες, και αυτό καλό που το κάνανε ως επίτηδες, για να κοντράρουνε τον Βάρκ, είναι ότι βάλανε να τον παίξει ένας ηθοποιός που είναι Εβραίος. Ο Έμορι Κοέν έπαιξε τον Βάρκ. Τσαντίστηκε ο Βάρκ. Έκανε ολόκληρο βίντεο τότε στο Thulian Perspective, πριν του κλείσουνε το φιλοναζιστικό του αντισημιτικό του καναλάκι. Okay, στο YouTube. Και έκανε βίντεο και οριότανε. Με παίζει ένας Εβραίος. Ναι, ρε φίλε, σε παίζει ένας Εβραίος και καλά και σου κάνουνε. Και πάλι, λατρεύω τη μουσική σου, Βάρκ. Σαν άνθρωπο όμως,
και σαν ναζιστή, που, σαν ναζιστή και αντισημίτη που, που είσαι, που είναι ο Βάρκ, okay, τον θεωρώ 100% θανάσιμο εχθρό μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα, και πρέπει κάποιος να θυμάται ότι αυτή η ταινία δεν είναι documentary. Είναι ταινία, είναι film. Θέλει να πουλήσει. Επομένως, μην τρελαινόμαστε, ρε παιδιά, μην τρελαινόμαστε. Κάποιοι πιάνονται, σου λένε δεν είναι ακριβώς τα γεγονότα, ακριβώς όπως έτσι. Μεταξύ μας, εμείς, οι απλοί black metalάδες, οι απλοί οπαδοί δεν ξέρει κανένας 100% ποια είναι η αλήθεια. Okay? Επομένως, σαν ταινία, όπως είπα και πάλι, δεν δείχνει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από αυτό, από τις φήμες τουλάχιστον που ήδη είναι γνωστές στον χώρο, γύρω από όλη την ιστορία και την παραφελολογία γύρω από τους Μάιχεν. Κάποιοι θα πούνε ότι υπάρχουν ίσως καλύτερα documentaries για να δει κάποιος το black metal, όπως για παράδειγμα το Until the Light Take Us. Σωστά. Σωστά. Ίσως είναι καλύτερο, αλλά μην ξεχνάμε ότι εκείνο είναι documentary και δεν είναι ταινία. Ένα κάτι άλλο που επίσης κάποιοι συγχύονται, σου λέει γιατί η ταινία δείχνει βασικά focus πάνω στους Mayhem και λίγο την ιστορία του Faust από τους Emperor με τη δολοφονία του ομοφυλόφιλου και δεν ασχολείται με την υπόλοιπη black metal σκηνή, δεν ασχολείται με τους Dark Throne, δεν ασχολείται με τους Ulver, εκείνης εποχής με τους Immortal, τους Satyricon, τους Enslaved και άλλα τέτοια ονόματα. Okay, γιατί η ταινία βασικά ήθελε να κάνει focus επάνω στους Mayhem και ότι έχει σχέση πιο συγκεκριμένα στην κόντρα μεταξύ του Ευρώνημους και του Βάρκ. Okay. Δεν χρειάζεται μια ταινία να δείξει τα πάντα. Επομένως, θα μου πείτε, θα ήταν ίσως καλύτερα να βάζανε μέσα και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Okay. Εντάξει, και τι έγινε. Η ταινία περνάει ευχάριστα. Περνάει ευχάριστα. Περνάει το μήνυμα όλο αυτό προβληματικό που υπήρχε μέσα στην black metal τότε σκηνή στην Νορβηγία, το περνάει. Επομένως, δεν βλέπω τον λόγο κάποιοι να το κάνουν τόσο μεγάλο θέμα και να σου λένε ότι είναι ό,τι το χειρότερο σκουπίδι και τα λοιπά, η ταινία και τα λοιπά. Αν μη τι άλλο πάω στοίχημα ότι υπάρχουν κάποιοι μεταλλάδες που δεν μπήκαν καν ούτε στον κόπο να δουν την ταινία, ούτε καν στο... κάποιοι μάλιστα ακούω μερικούς να κάνουν σύγκριση με το βιβλίο και δεν καταλαβαίνουν το βιβλίο και η ταινία είναι κάτι το διαφορετικό το ένα με το άλλο, άσχετα αν έχουν το ίδιο όνομα και ασχολούνται γενικά με το ίδιο concept, δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, κάποιοι δεν έχουν διαβάσει ούτε καν το βιβλίο, ούτε έχουν δει την ταινία και βγάζουν τα συμπεράσματά τους γενικά και αόριστα χωρίς καν να ξέρουν, καθώς πιάνονται από άλλους, από το τι λέει ο ένας ή από το τι λέει ο άλλος. Γενικά λοιπόν, αυτή είναι η ουσία, η ταινία ήταν καλή, κατά τη δική μου γνώμη ως ταινία, δεν είναι documentary, και πραγματικά, εάν κάποιος θέλει να μάθει ποιος είναι ο λόγος της δολοφονίας, ίσως, γιατί κανείς δεν ξέρει από όλες τις πτυχές του Ευρώνημους από τον Βάρκ, η δική μου άποψη που φαίνεται αυτό και μέσα από την ταινία σε ένα σημείο, είναι η προσωπική κόντρα μεταξύ τους, και η ζήλια και ο φθόνος για το ποιος θα είναι ο ηγέτης της νορβηγικής black metal σκηνής ή αυτό που λέγεται του εσωτερικού ή μαύρου κύκλου, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό και μόνο. Αυτό και μόνο. Ο Ευρώνημος ήταν ο αρχηγός, ο πρώτος αρχηγός. Ο Βάρκ σιγά σιγά άρχισε να γίνεται επίσης πολύ σημαντικός σαν αρχηγός της όλης εικόνας. Στην αρχή ήταν πολύ φίλοι και μετά άρχισε η κόντρα και η ζήλια μεταξύ τους. Ποιος θα είναι ο αρχηγός του Inner Cycle ή του Black Cycle. Αυτό της νορβηγικής black metal σκηνής. Και αυτός ο φθόνος και η κόντρα μεταξύ τους τους έφερε εκεί που τους έφερε τους δύο. Τον έναν δυστυχώς στον τάφο και τον άλλον στη φυλακή. Σήμερα πια στα βουνά, στα δάση της Γαλλίας. Okay. Αυτό είναι το όλο θέμα. Από τη δική μου πλευρά, και παρεμπιπτόντως, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια μια χρονιά μετέπειτα βγήκε το The Dirt, άλλη ταινία πάλι, όχι documentary, γύρω από το συγκρότημα του Motley Crue. Και μάλιστα κάποιοι μεταλλάδες δέχτηκαν αυτή την ταινία σαν πολύ καλή ταινία. Ρε παιδιά, και το ξαναλέω,
Όντως η ταινία, σαν ταινία, καλή ήταν. Αλλά και η ταινία των το Motley Crue, βέβαια, πήρε την έκδοση από το συγκρότημα. Αλλά και βασισμένη πάλι επίσης σε βιβλίο, γραμμένο από μέλη του συγκροτήματος. Αλλά και πάλι, δεν βλέπω κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο στην ταινία Lords of Chaos σε σχέση με το The Dirt. Και όπως κάποιος δέχεται το The Dirt, το οποίο στηρίζεται πάλι πάνω σε όλη αυτή τη φημολογία γύρω από τους Motley Crue, το ίδιο ισχύει λοιπόν και με την ταινία Lords of Chaos γύρω από την όλη φημολογία γύρω από τους Mayhem. Απλά θέλοντας να τελειώσω, σαν ταινίες, αν μιλάμε για ταινίες όχι για documentaries, θα ήθελα να προτείνω που ασχολούνται με το black metal μια καλή ταινία okay, που λέγεται Metalhead. Πρόκειται για μια φανταστική ιστορία γύρω από μια κοπέλα η οποία γίνεται black metalού, νομίζω από την Ισλανδία, κάτι τέτοιο, η οποία είναι μια μάλιστα πολύ χαριτωμένη ταινία που περνάει πάλι κάποια μηνύματα γύρω από όλο αυτό το τζάρτζελο που γινόταν γύρω από το δεύτερο κύμα του black metal, ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές χώρες εκείνη την εποχή. Από το Ισραήλ επί την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.